αγορά δίπλα είναι η εκκλησία της Αγίας Τριάδος, δηλαδή μια μεγαλοπρεπή ελληνοορθόδοξη εκκλησία, χτίστηκε στις αρχές του 19ου αιώνα και με την οικονομική βοήθεια των Ρώσων, έχει μια μεγαλοπρέπη εκκλησία. Και εκεί δίπλα είναι ένα αγίασμα, δίπλα σε αυτή την εκκλησία. Θα δείτε την τουρκάρα να μπαίνει στο αγίασμα και να ανάβει δύο κεριά όπως κάνουμε εμείς χριστιανοί, ένα για τους κοιμισμένους και ένα για τους κοιμισμένους. Και εκείνη τη στιγμή κάνει τρεις φορές το σταυρό στο νερό και μετά κάνει τρεις φορές το σύνδεσμο της Αγίας Τριάδος. Το τρίγωνο αυτό που υπάρχει σε πολλές εκκλησίες στην Πύλη. Δείχνει ότι αυτό που έλεγα και πριν, ότι σήμερα η Τουρκία είναι ένα ηφαίστειο που βράζει και θα δούμε πάρα πολλές εκπλήξεις. Ευχαριστώ πολύ, αυτή ήταν η Τουρκία. Είχαν τα εμπορικά τους συμφέροντα και φοβόταν ότι θα τους τα πάρουν οι μουσουλμάνοι
Και γι' αυτό πολεμήσανε μαζί με τον Κωνσταντίνο Παλαιολόγο και τελικά βέβαια τύχη ήταν η πόλη να πέσει στους μουσουλμάνους. Να αρχίσει να γίνεται λειτουργία στο Μέγα Μοναστήρι στην Αγία Σοφιά. Εσείς τι έχετε υπόψη σας, μια και ασχολείστε με το θέμα αυτό. Εγώ χαίρομαι που ξέρω ότι υπάρχουν κάποιοι Ισλαμικοί και Χριστιανοί που θέλουν να ξαναγίνει τέμενος. Πριν από μερικά χρόνια είχε γράψει η εφημερίδα Σαμπάχ. Είχε κάνει την εξής πρόταση, η οποία βέβαια εξήγησε θύρα στην Τουρκία και απολύθηκε αμέσως. Να λειτουργεί και σαν τζαμί και σαν χριστιανική εκκλησία. Βέβαια δεν έλεγε τι χριστιανική εκκλησία, αν θα είναι ορθόδοξη ή παπική, δεν ξέρω ποιο πώς είναι. Αλλά αυτό το δημοσίευμα προκάλεσε πολλές αντιδράσεις και αμέσως σταμάτησε. Το γεγονός ότι σήμερα υπάρχει μια έντονη διαμάχη στην Τουρκία, είναι και αυτό ένα στοιχείο της εκρηκτικής κατάστασης που υπάρχει, μεταξύ καθεστωτικών και μαγικών και ισλαμιστών, το θέμα αυτό το έχει παγώσει τελείως το τι θα γίνει. Ξέρω, όπως είπα και πριν, η Αγία Σοφία είναι από τα μεγαλύτερα τουριστικά έσοδα σήμερα στην Τουρκία. Πέρυσι 6 εκατομμύρια εισιτήρια για την κόψη. Δεν ξέρω πόσο είναι η τιμή να την ευαισθητοποιεί. Γεγονός, όπως και η Παναγία Σουμερά στον Πόντο, αποδίδει τεράστια έσοδα στο τουρκικό κράτος. Από τα τέλη της δεκαετίας του 90, από τα μέσα της δεκαετίας του 90, άρχισαν να φτάνουν στην Τουρκία κάποιες ιεραποστολές αμερικανικές. Αυτοί ανήκουν σε διάφορες προτεσταλικές εκκλησίες εκεί πέρα. Πήγαν να δουν εκεί πέρα, όπως οι Αχοβάδες, κάτι τέτοιες, όχι οι Αχοβάδες, αυτοί δεν προτεστάνες, άρχισαν να ανοίγουν διάφορα γραφεία, σε πολλές φορές, να ξαφνικά, εκεί που το περιμένουν, άρχισαν να πάνε και να τρέχει από πίσω τους. Και λένε τι γίνεται εδώ πέρα, δεν το καταλαβαίνω, ας πούμε. Και άρχισαν να εκπροφορούν το Ευαγγέλιο, το οποίο έγινε άπλωστο. Αυτό βέβαια δημιούργησε υπόνοιες στην ίδια την τουρκική μύτη, η οποία άρχισε να ψάχνει τι συμβαίνει. Και τα συμπεράσματα τα έχει δημοσιεύσει πριν από το 2005, τον Μάρτιο, αν δεν κάνω λάθος, η τουρκική επιθεώρηση από το ΕΡΤ, όπου έλεγε ότι όλη αυτή η κίνηση δεν είναι τίποτε άλλο από απογόνους χριστιανών που θέλουν να ξαναγυρίσουν στην πατρογονική τους θρησκεία και βρίσκουν καταφύγιο εκεί. Μακάρι να μπορούσαμε να πηγαίνουμε εμείς να τους μιλήσουμε. Βρίσκουν καταφύγιο και είχε μάλιστα και κάποιες ονομαστικές περιπτώσεις χριστιανών που είχαν πάει στο Πατριαρχείο να ζητήσουν να αναπτυστούν. Το Πατριαρχείο βέβαια, γνωρίζουμε όλες την κατάσταση που βρίσκεται, δεν μπορούσε να ανταποκριθεί σε αυτές τις αιτήσεις. Το περασμένο καλοκαίρι, τον Ιούλιο του 2007, ένας από τους μεγαλύτερους Τούρκους ιστορικούς, ο οποίος είναι καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Αμερικής στην Κωνσταντινούπολη, ο Χαλάτσογλου, δεν θυμάμαι το μικρό όνομα, ο οποίος είναι και κεμαλιός, έκανε την εξής δημοσίευση που προκάλεσε θύερα. Είπε λέει το εξής: το 1922, 130.000 χριστιανοί της Ανατολίας δήλωσαν ότι είναι μουσουλμάνοι, πιο πολύ δήλωσαν ότι είναι αλεβίτες, για να μην εξαναγκαστούν να φύγουν από τις πατρίδες τους. Αυτό ξεσήκωσε θύερα να συζητήσουν, άρχισε να του λένε τι είναι αυτά που λες, αυτά είναι η προδοσία. Και βγαίνει ο ίδιος και λέει, αν θέλετε, λέει, επειδή έχω τα πρακτικά, μπορώ να τα δημοσιεύσω, αλλά αυτό αν το κάνω, λέει, θα προκαλέσω εθνική ψυχολογική κρίση, διότι πολλές οικογένειες σήμερα στην Τουρκία θα δουν πλέον και επίσημα ότι έχουν χριστιανική καταγωγή. Και φυσικά η συζήτηση έμεινε εκεί πέρα και το γύρισα μετά αλλού, ας πούμε. Αλλά είναι μια τρομακτική, τα έχω όλα αυτά τα έμματα, τα δημοσιεύματα, ήταν μια τρομακτική, είναι ένα μόνο κομμάτι της κατάστασης που υπάρχει σήμερα στο υπόβαθρο της σημερινής Τουρκίας.